Επιτρέψτε μου μια γρήγορη αναφορά με αφορμή τα γεγονότα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και τη μετατροπή του ΕΠΑΛ σε ορμητήριο φασιστικών εγκληματικών συμμοριών με τις δολοφονικές τους επιθέσεις, που απέναντι σε αυτά τα γεγονότα δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Η απομόνωση κάθε ναζιστικής οργάνωσης επιτυγχάνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους χώρους της νεολαίας, ώστε να μην βρίσκει χώρο η απάνθρωπη αυτή η ιδεολογία. Γιατί ο αγώνας για να ιτηθεί η ναζιστική ιδεολογία και πρακτική δεν ολοκληρώθηκε με την αυτονόητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής στις αίθουσες των δικαστηρίων. Μπροστά δε στα γεγονότα καταραίει ακόμα μία φορά η ανιστόρητη, επικίνδυνη αλλά και επίσημη θεωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δύο Άκρων, που αξιοποιείται από τμήματα της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της κυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και η ΚΝΕ, όπως οφείλουν, δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στο φασισμό, έχοντας επίγνωση το αποτρόπου προσώπου του. Γνωρίζοντας όμως πως τον φασισμό θα τον τζακίσει αμετάκλητα ο λαός με τον αγώνα του ενάντια στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά.